Χριστός της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη. Ξαναβρεθήκαμε πάλι, Αντάμα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, και έχουμε χαρά μεγάλη και ευχαρίστηση πολύ, γιατί άμα είμαστε συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου μας, είναι και Εκείνος μαζί μας, ευρίσκεται ανάμεσά μας, και αφού είναι και Εκείνος, είναι και οι Άγιοι και οι Άγγελοι μαζί Του και μαζί μας. Τον ευχαριστούμε άπειρες φορές και Τον ευγνωμονούμε αμέτρητες για όλα τα καλά Του. Εμείς ας προσπαθούμε να μην κατακρίνουμε, να κρίνουμε και να διακρίνουμε επιτρέπεται, να κατακρίνουμε εμπαθώς δεν είναι καλό για την ψυχή μας και δεν ωφελεί. Και να αγαπάμε. Στις θέσεις της κατακρίσεως να βάλουμε την αγάπη και τη διάκριση. Να κάνουμε τώρα το 7ήμερο συναξάριο. Έχω και μια ίωση με ταλαιπωρεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να σταθώ, καταλαβαίνετε. Έχουμε και τα άλλα βάσανα. Αλλά σύρθηκα μέχρι εδώ. Και ευχαριστώ που ήρθατε κι εσείς. Και ευχαριστώ εκείνους που με έφεραν και όλους όσοι με βοηθάτε. Και μπορείτε να με βοηθήσετε όλοι και με την προσευχή σας και με ό,τι άλλο καλό. Ο καθένας διαθέτει και δίνεται. Κάναμε απόψε τον Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Νομάρτους Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Φουστανελά. Γιορτάζουν αύριο και οι δύο, 17 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Αντώνιος μας έρχεται από την αρχαιότητα, από τον 3ο αιώνα. Γεννήθηκε στα μισά του 250 μετά Χριστόν στην Αίγυπτο και πέθανε μετά από 105 χρόνια, το 355, πάνω από έναν αιώνα. Από νωρίς έφυγε για την έρημο. Οι γονείς του τον είχαν μάθει για τον Χριστό, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά του, λέει το ταπεινό συναξάριο. Εκείνος ήθελε περισσότερα πράγματα και βγήκε στην έρημο να βρει τον κεκριμένο θησαυρό και τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό μας, αφού τα έδωσε όλα στους φτωχούς και στις εκκλησίες. Έκανε εκεί μεγάλο αγώνα και αφού ανέβηκε πνευματικός ψηλά, συγκεντρώθηκαν κι άλλοι γύρω του και έκαναν την έρημο πολιτεία. Ο βίος του είναι πασίγνωστος. Σ' όσους είναι και μακάρι να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και τίποτα να μην πάρουμε την ώρα που ασχολούμεθα, είναι και εκείνοι κοντά μας και μας ευλογούν και μας γλιτώνουν ποιος ξέρει από τι κάθε φορά. Έλεγε κάποια φορά πως άμα ένας άνθρωπος είναι μέσα στη θάλασσα, δεν τον σπρώχνουμε να πάει παρακάτω, να βυθιστεί περισσότερο, αλλά προσπαθούμε να τον βγάλουμε από τη θάλασσα και από τη δυσκολία. Αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι σύνεση και ομορφιά. Και όταν κάποτε είχε δει τις παγίδες του διαβόλου, αναστέναξε και είπε «Ποιος τάχα μπορεί να σωθεί από αυτές τις παγίδες» και άκουσε θεϊκή φωνή που έλεγε «Σώζεται κανείς με την ταπεινοφροσύνη». Ας μας δίνει ταπείνωση γνήσια ο Χριστός και ας μας φυλάει και ας μας φωτίζει πάντα στο καλό και στο δικό του θέλημα. Είχε μαθητή το Μέγα Αθανάσιο που είναι και βιογράφος του, είχε θαυμαστεί το Μέγα Κωνσταντίνο τον Αυτοκράτορα και κράταγε την οικουμένη στα χέρια του με τις ευχές του. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Ο Μέγας Αντώνιος είναι ο πρώτος καθηγητής της ερήμου, κορυφαίος, ο δαίμονας τον τρέμει και εμείς σας τον επικαλούμεθα στις προσευχές μας και στον παρακαλούμε να μας βοηθάει τον καθένα όπως χρειαζόμαστε. Γιορτάζει και ο Άγιος και Μέγας Θεοδόσιος αύριο, ο Αυτοκράτορ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Μέγας Χριστιανός και προστάτης της Ορθοδοξίας κατά το ανθρώπινο, την έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους, του Βυζαντινού και Ρωμαϊκού κράτους και γλιτώσαμε από τις αιρέσεις και από τα σκοτάδια κατά το ανθρώπινο πάλι. Αλλά για τον Άγιο Θεοδόσιο θα έχουμε ομιλία στο σταθμό του Πειραιώς μεθαύριο Παρασκευή, 18 του μηνός, 9 το βράδυ. Και ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, του οποίου έχουμε και λειψανά και εδώ και θα λειτουργήσουμε αύριο το πρωί 5 με 6 όπως κάθε χρόνο, ήταν στα νεότερα χρόνια, 1838, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου, απυγχωνίστη στα Γιάννενα και έδωσε μεγάλη στήριξη και βοήθεια στο γένος μας και στο ελεύθερο και στο δουλωμένο. Αλλά για εκείνον θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Να έχουμε την ευχή του και του Αγίου Γεωργίου και την πρεσβεία του και την πατρίδα μας και τη Βόρειο Ήπειρο που είναι ακόμη σκλαβωμένη και για όλα τα ζητήματα της πίστεως και της πατρίδας. Πάμε τώρα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου. Γιορτάζουν δύο μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος, Πατριάρχε Αλεξανδρίας. Η γιορτή τους είναι κοινή, είναι εορτή ενότητος, τόσο τους εθαύμασε η χριστιανική οικουμένη που τους έβαλε να γιορτάζουν και οι δύο μαζί, παρότι γιορτάζουν και χωριστά. Ο Μέγας Αθανάσιος 2 Μαΐου και ο Άγιος Κύριλλος 9 Ιουνίου. Ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε και είναι μεγάλη μορφή της Εκκλησίας και στήλος της Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, έζησε και έδρασε κατά χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά και του ιού του Κωνσταντίου. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν σύνεδρος, ήταν διάκονος στο αξίωμα, αλλά είχε μεγάλη σοφία, μόρφωση και χάρη. Και κατενήξε τον Άριο με αδιάστα λογικά επιχειρήματα και αγιογραφικές αποδείξεις και τον ντρόπιασε. Τον έβγαλε έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία και γλίτωσε εκείνη. Και θαύμασαν οι πάντες τη σοφία και τη σύνεση και την παιδεία και τη χάρη του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου. Στη συνέχεια, αφού απέθανε ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, ο επίσκοπος, ο Πατριάρχης, πήρε τη θέση του ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος. Και αφού το έφυγε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο ιός του Κωνσταντιος φρονούσε τα των Αριανών και συμπαθούσε εκείνους και δίωξε πολύ το Μέγα και Άγιο Αθανάσιο. Τα περισσότερα χρόνια από τα 42 που ήταν Πατριάρχης τα έβγαλε στις εξορίες, στις ερημιές, στα πηγάδια, στις κρύπτες και στα σπήλαια και στις σοπές της γης, αλλά κράτησε την Ορθοδοξία. Υπήρξε εποχή που μόνος εκείνος κρατούσε την Ορθόδοξη πίστη και πόσα δεν του οφείλουμε. Εκράτησε το βάρος της ημέρας, εβάστασε τον καύσωνα Γι' αυτό απέβη άτλαντας της Ορθοδοξίας και όπως λέει ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, απέβη ο αγιότερος των ηρώων και ο ηρωικότερος των Αγίων. Πολλά του οφείλουμε και τον ευχαριστούμε. Και πλήρης ημερών, στα 373 2 Μαΐου, εκοιμήθη εν Κυρίω. Να έχουμε την ευχή του. Και όσοι φέρουν και το όνομά του, να έχουν έτη πολλά, όπως και όλοι του Αγίου Αντωνίου και όλων των Αγίων, κάθε φορά μικρών και μεγάλων, εκφράζουμε και τις ευχές μας, τους εορτάζοντας και τιμώντας, αλλά και στους φερονίμους των Αγίων αυτών, σε αυτούς δηλαδή που φέρουν το όνομά τους. Ο Άγιος Κύριλλος ή το λίγο αργότερα. Διεδέχτο Θεόφιλο Αλεξανδρίας, εκείνον που δυσκόλεψε τον Ιερό Χρυσόστομο, και έκαμε μεγάλο αγώνα ο Άγιος Κύριλλος πάλι με τις αιρέσεις, με τον νοστοριανισμό τώρα. Ο Νοστόρος έλεγε πως η Παναγία δεν γέννησε τον Ιησού Υιό του Θεού, αλλά απλό άνθρωπο. Και πρέπει να λέγεται Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Κι όμως η Εκκλησία λέει ότι η Παρθένος έτεκε Θεόν ενανθρωπίσαντα. Έγινε τότε μεγάλος αγώνας και συνεκροτήθη η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, 431 μετά Χριστόν, και εκεί υπερμάχησε ο Άγιος Κύριλλος και απέβη της Παναγίας υπέρμαχος και διατυπώθη το ορθόδοξο δόγμα για την Παρθένο Θεοτόκο, την Θεομήτωρα. Τι έχουν τραβήξει οι Άγιοι και τι αγώνα έχει κάνει η Εκκλησία για την πίστη μας. Εμείς τα έχουμε βρει έτοιμα, τουλάχιστον ας προσπαθούμε να τα κρατούμε, να τα τιμούμε και να μιμούμεθα ό,τι μπορούμε, να εφαρμόζουμε περισσότερο ό,τι μπορούμε και καλύτερο. Και εκείνος αφού έλαμψε και με λόγια και με έργα και με συγγραφές, ο Άγιος Κύριλλος ανεπάφθη εν Κυρίω 9 Ιουνίου 444, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Πάμε τώρα στις 19 του Ιανουαρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας ο Αιγύπτιος. Από τις κορυφές και αυτός της Ορθοδοξίας μας. Γεννήθηκε στο 300 ακριβώς μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο και κοιμήθηκε το 390, έζησε 90 χρόνια. Ήταν άνθρωπος πολύ σοφός και είχε, όπως λέει το Συναξάριο, το πνεύμα το Άγιο από μικρός. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα, εφωτίστηκε και ύστερα πήρε το δρόμο της ερήμου. Τότε οι άνθρωποι από αντίδραση προς τα ελληνορωμαϊκά όργια, προς τη σύψη και τη διαφθορά της εποχής τους, και τώρα τα ίδια είναι, έπαιραν το δρόμο για την έρημο, αρνιόντουσαν τον κόσμο και αφιερωνόντουσαν στο Θεό, ψυχήτε και σώματι. Τα έδιναν όλα και εκείνος τους έδινε όλη του τη χάρη και έλαμπαν και θαυματουργούσαν και οδηγούσαν και εφώτιζαν. Πήγε λοιπόν στην έρημο ο Άγιος Μακάριος. Αγαπούσε τόσο τους ανθρώπους και συγχωρούσε και σκέπαζε όλους που λέγανε πως ήταν μικρός Θεός πάνω στη γη. Όπως ο Θεός τα βλέπει όλα, τα σκεπάζει όλα και μας βοηθάει και μας οδηγεί, έτσι και τηρουμένων των αναλογιών και ο Άγιος Μακάριος ήταν μικρός Θεός επάνω στη γη. Πήγαινε κόσμος και τον έβλεπε και κουραζότανε πολύ. Γι' αυτό και άνοιξε εκεί ένα λαγούμι, μια στοά, 100 μέτρα κάτω από τη 100 μέτρα μήκος κάτω από τη γη, και έφτιαξε ένα σπήλαιο και όταν ήθελε να ξεκουραστεί έφευγε και πήγαινε. Αλλά έβγαινε πάλι και οδηγούσε τον κόσμο και τους εφρόντιζε. Είχε διορατικό χάρισμα και προορατικό. Έγινε και ιερέας παρά τη θέλησή του και ήταν πραγματικά ένας ήλιος και ένα φως μεγάλο. Κάποτε στην έρημο συνάντησε ένα κρανίο και σταμάτησε και του λέει του κρανίου, ποιος είσαι εσύ? Και του απάντησε το κρανίο, ζουν οι πεθαμένοι. Εγώ ήμουνα στη ζωή αυτή ειδωλολάτρης και ιερέας των ειδόλων. Τώρα είμαι στην καταδίκη. Τον λυπήθηκε ο Άγιος Μακάριος και του λέει, πώς περνάτε εκεί? Πάρα πολύ δύσκολα, δέσποτα. Δεν παίρνετε καμία ανάσα? Ναι, όταν προσεύχεσαι εσύ μπορούμε και βλέπουμε ο ένας τον άλλον και παίρνουμε μια αναπνοή. Κάνει καλό να προσευχόμαστε για τους πεθαμένους, να κάνουμε τα μνημόσυνά τους, να δίνουμε ελεημοσύνες και ό,τι άλλο, και προπαντός να κάνουμε προσευχή που προείπα. Θερμή και εγκάρδια, το χρειάζονται. Είναι φορές που δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και μας πιάνει μελαγχολία και κατήφια. Τότε άμα μπορούμε, δεν είναι και εύκολο, ας προσευχόμεθα για τους πεθαμένους και τους δικούς μας πρώτα και τους άλλους μετά. Άλλωστε για την Εκκλησία όλοι δικοί μας είναι και περισσότερο εκείνοι που δεν έχουν κανένα να τους ψάλλει και να τους διαβάσει. Και έτσι πλήρης ημερών ο Μέγας και Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, Πάστιο Αλεξανδρεύς, ανεπάφθη εν Κυρίω και μετέβη στα Σεωνής μονάς και άφησε και ένα ωραίο σύγγραμμα με λόγους ουρανίους, το οποίο απέβη οδηγός για πολλούς αιώνες και είναι και τώρα για τους μοναχούς αλλά και για τους χριστιανούς και για όποιους ενδιαφέρονται για περισσότερα και ουσιαστικότερα πράγματα. Γιορτάζει και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, αλλά για τους νεότερους Αγίους θα μιλήσουμε άλλη φορά. Τώρα μιλάμε για αυτούς τους παλαιούς και για αυτούς που έχουν στο Μηναίο, το Βυζαντινό Συναξάριο, το Μηναίο που έχουν στην Εκκλησία, έχουν ακολουθία. Γιατί τα Συναξάρια έχουν πολλούς Αγίους που δεν έχουμε χρόνο, αλλά λέμε αυτούς που εορτάζουν, που έχουν ύμνους κάθε μέρα. Πάμε τώρα στις 20 του μηνός Ιανουαρίου. Και εδώ άλλη κορυφή. Βλέπετε, οι πατέρες βάλανε τους μεγάλους Αγίους στο χειμώνα. Συμπίπτηκε η μνήμη πολλών, αλλά όχι όλων. Επειδή οι άνθρωποι που ήταν ο βίος τότε αγροτικός και επιμενικός μπορούσαν να ευκαιρούν πιο πολύ με το χειμώνα που να πάει κανείς και τι να κάνει, για να μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να λειτουργούνται, να δοξάζουν τον Θεό, να τιμούν τους Αγίους και να παίρνουν ευλογία και δύναμη. Τι ωραία τα έχει η εκκλησούλα μας τοποθετήσει. Γι' αυτό εδώ έχουμε πολλούς μεγάλους Αγίους, τον Ιανουάριο πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Έχουμε τον Άγιο Ευθύμιο, όπως είπαμε, τον Μέγαν. Ήταν στα χρόνια του Γρατιανού, 4ος αιώνας μετά Χριστόν. Μεγάλη μορφή και πολύ σπουδαίος. Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας. Απλωνόταν παντού η χριστιανοσύνη και έχουν βγει από όλα τα χριστιανικά μέρη αμέτρητοι Άγιοι από παλιά μέχρι και σήμερα. Οι γονείς του δεν είχαν παιδί. Η μητέρα του ανστήρα σαν τη μητέρα του Αγίου Άντου Προδρόμου, την Ελισάβετ. Παρεκάλεσαν όμως οι γονείς του θερμά τον Χριστό να τους δώσει ένα παιδάκι που τόσο ποθούσαν. Και ο Κύριος τους αποκάλυψε και τους φανέρωσε και τους είπε, θα σας δώσω ένα παιδί, θέλω όμως να το ονομάσετε Ευθύμιον, διότι θα σας φέρει ευθυμία και χαρά. Γι' αυτό αν έχουμε δυσθυμία και κατήφια, παρακαλούμε τον Άγιο. Ξέρετε πόσο βοηθάει. Δεν τον εκμεταλλευόμεθα πολλές φορές. Και τους έδωσε λοιπόν τον Ευθύμιον και ευθύμησαν. Και ευθύμησε σε λίγο και η Εκκλησία και ευθύμησε και η έρημος που έφερε στην έρημο Άγιος αμέτρητους ανθρώπους και έγιναν μοναχοί και έγινε η έρημος πόλης και μια ζωγραφιά του παραδείσου. Έμεινε όμως ορφανός ο Άγιος Ευθύμιος 3 ετών. Η μανούλα του τον πήγε στον επίσκοπο της Μελιτινής της Αρμενίας, τον Ευτρώιο. Εκείνος ήταν Άγιος άνθρωπος και κατάλαβε πως ο Ευθύμιος θα γίνεται μέγας και θα ωφελούσε την Εκκλησία και τον κόσμο όσο λίγοι. Τον παρέλαβε λοιπόν, τον μόρφωσε, τον σπούδασε, τον οδήγησε στην αρετή και στην αγιότητα. Σπουδαία αυτά, πάρα πολύ σπουδαία. Και ύστερα τον έκαμε και διάκονο στην Εκκλησία. Και εκείνος ήταν αηδόνη, ήταν ευθυμία, ήταν χαρά, ήταν σοφία. Έκαμε από μικρός θαύματα. Ήταν ένα παιδί θαύμα. Και σιγά σιγά τον έκαναν και πρεσβύτερο παρά τη θέλησή του και ανέλαβε να διοικεί τις μονές και τις εκκλησίες της Μελιτινής της Αρμενίας. Και τα κατάφερε τόσο πολύ που όλοι τον θαύμαζαν, τον καμάρωναν και προσπαθούσαν να βρίσκονται κοντά του, να ακούνε τα λόγια του, να παίρνουν την ευχή του και την οδηγία του. Πέρασε λίγος καιρός και εκείνος από τον πολύ κόπο και από τις πολλές επιφημίες των ανθρώπων δυσκολεύτηκε. Σου λέει, πού το πάνε αυτοί, με δοξάζουν κάθε μέρα, με τιμάνε, μπορεί να το πάρω και πάνω μου κι εγώ. Αυτό είναι ταπείνωση, είναι ομορφιά. Και επειδή ήθελε να πάει και στους Αγίους Τόπους, παρεκάλεσε τον επίσκοπο και όλους να τον αφήσουν. Και εκείνοι με πόνο ψυχής και σπαραγμό καρδιάς τον άφησαν και έφυγε. Τους έλειψε όμως, αλλά αισθανόντουσαν την ευχή και την αγάπη του να μένει κοντά τους. Σπουδαίο αυτό. Έφτασε λοιπόν στους Αγίους Τόπους, προσκύνησε τα μέρη που πάτησαν τα πόδια του Χριστού κλπ. Και ύστερα αποσύρθηκε στην έρημο. Πήγε σε ένα σπήλαιο που ήταν ένας μεγάλος όσιος της Εκκλησίας, ο όσιος Θεόκτιστος, και εκεί ασκήτεψαν μαζί αρχικά και τον οδήγησε ο όσιος Θεόκτιστος σε όλους τους δρόμους και τα μονοπάτια του μοναχικού βίου και έγινε τέλειος και οδηγούσε τους ανθρώπους, θαυματουργούσε. Ήρθα μια φορά να φάνε 400 άτομα να πάρουν την ευχή του και δεν είχαν να φάνε και εκείνος είχε ένα κομματάκι ψωμί για τον εαυτό του και λέει, Χριστέ μου, εσύ που ευλόγησες στις 5 άρτους εν τη ερήμου μου, ευλόγησεν και το ξερό αυτό το κομματάκι να φάνε ψωμί τα παιδιά σου. Και αμέσως, καθώς το μοίραζε το κομματάκι, εκείνο στα χέρια του πολλαπλασιαζότανε και φάγανε όλοι και περίσσευσε. Ανανέωσε το θαύμα του χορτασμού των 500.000 ο Μέγας και Άγιος Ευθύμιος. Και έκαμε δε πάρα πολλά, όπως είπαμε, θαύματα και έφερε πάρα πολλούς αιρετικούς στην Ορθοδοξία. Είχαμε αιρέσεις τότε, μονοφυσιτισμούς και τόνα και τ' άλλο. Ό,τι θέλεις, όπως και σήμερα. Μενόντουσαν τότε, μένονται και τώρα. Γι' αυτό να προσέχουμε τους αιρετικούς και τις αιρέσεις και τα πάντα. Και να φροντίζουμε και τους άλλους αδελφούς. Να μην πέφτουνε σε αυτό το μέγα κακό. Έκαμε λοιπόν ο Άγιος πολλά και μεγάλα θαύματα και μεγάλη προσφορά είχε στην Εκκλησία. Καλώς ο Φιλιππάκου. Ήρθε και ο Ιωαννίκης, να είστε καλά. Και έτσι, κοντά 100 χρονών, στα 473-74, επιλέοντος πρώτου του μεγάλου κοιμήθηκε. Τι το ωραίον, στις 20 Ιανουαρίου γιορτάζει και αυτός ο αυτοκράτορ, ο Λέων ο πρώτος, ο Θράκς, ο πρώτος Έλλην αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο οποίος υποστήριξε την Ορθοδοξία και, να το πούμε και αυτό, στις μέρες μας χρειάζεται, καθάρισε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τους φοβερούς μετανάστες και κυρίως από τους Γότθους. Να δούμε σήμερα ποιος Λέων θα βρεθεί στην πατρίδα μας να μας καθαρίσει πια από αυτό το άγος. Το βλέπετε πόσο κάθε μέρα, ένας νεαρός προχτές σε ένα σταθμό του τρένου χτυπιότανε και λέει «Δεν βλέπω Έλληνα πουθενά», ρε, που φώναζε γιατί το είχε βαρέσει τρέλα, στροχωρήθηκε το παιδάκι. Μαύροι, άσπροι, κίτροι, πούνε ρε οι Έλληνες, πούνε οι παλικαράδες, πούνε οι γενναίοι, τι μας έβαλαν όλους αυτούς εδώ πέρα, πού θα βρούμε άκρη, τι θα γίνουμε. Εκεί έχουμε φτάσει. Και μας οδηγούν όλο και στραβά, όπως βλέπετε. Κανείς δεν νοιάζεται για την πατρίδα, όπου θα βρουν Έλληνα να τον χτυπήσουν, μείναν άνεργοι Έλληνες, κάνουν τόσα και τόσα. Και από πάνω κάνουν και τις δουλειές τους. Ρίχνουν τώρα τα διάφορα τάχα σκάνδαλα οι αναμάρτητοι για να ξαφρίσουν το βιος των Ελλήνων. Έχουν πολλά θέματα οι άνθρωποι τώρα. Έχουν τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έχουν και την Κύπρο, έχουν και τι δεν έχουν. Τη Θράκη μας, το Πατριαρχείο μας τυπάνε. Τα πάντα, και εμείς οι Έλληνες πάθαμε αργή δηλητηρίαση, μυθιδατισμό. Πού είσαι ρε Λέοντα να σηκωθείς, το όνομα σαν Μακέλη, Μακέλης με αυτούς Χασάπης, πα. Τους έβγαλε όλους από εκεί πέρα, θα πεις να τους κάνουμε έτσι, θα μας κάνουν αυτοί. Να τους διώξουμε. Τους φέρνουν εδώ, όποιοι τους φέρνουν εδώ πέρα. Βοηθάνε και οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη, η μία πιο καλή από την άλλη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ δεν ανήκω σε καμία κυβέρνηση, το ξέρετε αυτό. Είμαι Έλληνας παπάς και τίποτα άλλο. Αλλά με νοιάζει ο τόπος μου. Με νοιάζει η πατρίδα μου. Με νοιάζει η εκκλησία μου. Βεβαίως. Και μας νοιάζει όλους αυτό το πραγματάκι. Οι άλλοι έπεσαν υπερπίσως και πατρίδος για να είμαστε ελεύθεροι. Πού είναι ο Κολοκοτρώνης, πού είναι ο Νικηταράς, πού είναι η Μπουμπουλίνα, πού είναι ο Καραϊσκάκης. Πού είναι μαντό Μαυρογένους, πού είναι τόσοι και τόσοι για να διώξει την Τουρκιά, τους Αραπάδες, και τώρα τους φέραμε από 1000 μερίες, αδερφοί, και με 1000 προσκύματα. Αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα, το ξέρετε. Εγώ τα φώναζα εδώ και 20 χρόνια και με έλεγαν τρελό. Και μου είχαν κάνει και διάφορα διαβήματα που ποτέ δεν σας είπα τίποτα, δεν χρειαζόταν αυτό, είμαι ιερός εγώ. Έτσι. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα. Στις 21 του μηνός Ιανουαρίου πάντα, η διάθεση μου πεσμένη και από τη ίωση ίσα που στέκω, καλά που τα λέει και αυτά. Αμάν για την πατρίδα και την εκκλησία όμως, παίρνω τα πάνω μου, η εντύπωση μου κάνει. Πάμε στις 21 του μηνός Ιανουαρίου, γιορτάζει ένας μεγάλος γενναίος της Εκκλησίας και της Πατρίδος, όχι απλώς μεγάλος, μέγιστος, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Μάξιμος απ' μέγιστος, είναι λατινική λέξη. Αν και είναι ελληνική Μάξ και Μήκος, προσπανδάνια είναι αυτά. Άλλωστε η λατινική είναι θυγατέρα της ελληνικής, να ξέρετε. Λοιπόν, και όλες μετά που βγήκαν από τη λατινική, έχουν γιαγιά την ελληνική. Η αγγλική γλώσσα 50.000 λέξεις και παραπάνω είναι δάνειες από την ελληνική γλώσσα σήμερα. Όπως και στη γαλλική και σε όλες τις λατινοελληνικές γλώσσες και όχι μόνο. Φοβάμαι ότι η ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα προ της Βαβέλ. Που ήταν γλώσσα μία και χείλος εν. Και μετά έγινε η σύγχυση. Και αυτή η γλώσσα η μία ή η ελληνική γλώσσα. Λένε εκείνοι που ξέρουν. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κρατήσουμε την πίστη και την πατρίδα μας. Και ιδιαίτερα εδώ την Ελλάδα μας. Θα τη χρειαστούμε και εμείς και τα παιδιά μας και άλλοι λαοί. Και άλλοι λαοί. Και να μην κάνουμε το χατήρι εκείνο που θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Ο Άγιος Μάξιμος λοιπόν έζησε τα χρόνια του Ηρακλείου, του μεγάλου αυτοκράτορος του Βυζαντίου, του πρώτου σταυροφόρου της Ανατολής. Ήταν από την Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Μάξιμος και ως λαϊκός, επειδή είχε μεγάλη σύνεση και πολλές ικανότητες, έλαβε κοσμικά αξιώματα, έφτασε να γίνει μέχρι πρωτασυκρίτης, δηλαδή αρχιγραμματεύς, θα λέγαμε πρωθυπουργός σήμερα, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Τον τίμησε ο Ηράκλειος, αλλά στη συνέχεια ο γιος του Ηρακλείου Κόνστας ο δεύτερος, 641-668, υπέκυψε στην αίρεση του μονοθελητισμού, που είναι συνέχεια του μονοφυσιτισμού, και έλεγε πως ο Χριστός είχε μία θέληση μόνο, τη θεϊκή. Ανθρώπινη δεν είχε, καταργήτρια να ανθρώπης, και μία ενέργεια μόνο τη θεϊκή, ενώ ο Χριστός είχε δύο θελήσεις, και την ανθρώπινη και τη θεία. Και όπως λέει η Οικουμενική Σύνοδος, είχε ο Χριστός δύο φυσικά θελήματα ούχου υπεναντία. Τα φυσικά αυτά θελήματα και της θεότητας και της ανθρωπότητας ήταν σύμφωνα μεταξύ τους. Δεν ήσαν υπεναντία, δηλαδή αντίθετα. Μπορώ να βαρύωσω λίγο με αυτά, αλλά δεν πειράζει. Και που τα ακούτε, καλό κάνει. Λοιπόν, και στενοχωρήθηκε πολύ ο Άγιος Μάξιμος, ακόμη λαϊκός ήταν, τον πόνεσε, και άφησε λοιπόν τον κόσμο και πήγε εκεί απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στη Χρυσούπολη, και έγινε μοναχός σε μια ωραία μονή που ήταν εκεί, και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της Αγιότητος και έγινε και ηγούμενος. Αλλά στενοχωριόταν με την αίρεση αυτή του μονοθελητισμού που επικρατούσε σχεδόν παντού, όπως παλιά ο αριανισμός. Ο αυτοκράτορας ήταν στην αίρεση, η δική του αυτοκράτος επίσης έβγαζε και διατάγματα υπέρ των αιρετικών. Ο αυτοκράτορος, ο Κόνστας ο δεύτερος, δυστυχώς, δεν έμοιασε καθόλου του πατέρα του. Και τότε τι κάνει ο Άγιος Μάξιμος? Φεύγει από τη βασιλεύουσα και πάει στη Ρώμη, στον Πάπα Μαρτίνο, που ήταν Άγιος. Και τον παρεκάλεσε να κάνουν μία σύνοδο εκεί στη Ρώμη για να καταδικάσει τον μονοθελητισμό. Και έγινε αυτό. Και κατεδικάστηκε και γλίτωσαν πολλοί από την αίρεση. Και ο Άγιος Συνάμα έγραφε και συγγράμματα και ομιλίες και επιστολές έστελνε, προκειμένου να διαφωτίσει τους χριστιανούς να αποφεύγουν αυτή τη λίμη, αυτή την αρρώστια της αιρέσεως του μονοθελητισμού, η οποία δυστυχώς έκαμε θράψη. Ο πρώτος αιρετικός είναι ο διάβολος και πάει και σπέρνει στις ψυχές των ανθρώπων παντός είδους αιρέσεις και διαιρέσεις και φατρίες και κάνει μεγάλο κακό και χάνει ψυχές. Το έμαθε ο Κώστας τις ενέργειες που έκανε ο Μάξιμος στη Ρώμη και τον κάλεσε να έλθει να απολογηθεί στον αυτοκράτορα. Πήρε και δύο μαθητάς του, τους Αναστασίους, τον πρεσβύτερο και τον νεότερο, και ήρθε. Παρουσιάστηκε στη Σύγκλιτο και στον αυτοκράτορα και εκείνοι του είπαν τα δικά τους, αλλά ο Άγιος δεν μασούσε τα λόγια του. Τους το είπε ξεκάθαρα πως βρίσκονται σε πλάνη και κάνουν μεγάλο κακό και στην ψυχή τους και στην Εκκλησία και στην αυτοκρατορία. Μόνο οι δαίμοντες χαίρονται και οι εχθροί της Εκκλησίας και του γέρνους με αυτά που κάνετε. Μόλις τα άκουσε ο Κώστας, καθώς δεν ήταν αγαθός, τον άρπαξε, τον έδεσε και τον έστειλε στη Βυζή της Θράκης εξορία. Και μάλιστα διέταξε και του έκοψαν και τη γλώσσα και το δεξιχέρι, για να μην γράφει και να μην ομιλεί. Ο Κύριος όμως του τα θεράπευσε, αυτόν το μεγαλείο του Θεού. Και ο αυτοκράτορ τον έδιωξε, τον έστειλε πάνω στον πόντο, στη Λαζική, εξορία, και ήταν ολομόναχος. Επί 3 χρόνια υπηρετούσε τον εαυτό του. Και έκαμε μεγάλον αγώνα και βοήθησε πάρα πολύ την αυτοκρατορία και από εκεί. Και ύστερα, 21 Ιανουαρίου, στα 662 μετά Χριστόν, εκοιμήθη ο Μέγας Μάξιμος ομολογητής, από τις κορυφές της Εκκλησίας και του γένους. ήξερε τέλεια ελληνικά και έγραψε ουράνια συγγράμματα. Ας μην τον ξεχνάμε και τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, αλλά βλέπω την ώρα και περνάει. Και στη συνέχεια εμαρτύρησαν και οι μαθητές του, οι Αναστάσιοι, μάλιστα του ενός του κόψαν και τη γλώσσα του μεγαλύτερου και το χέρι. Τον εξόρισαν και αυτόν σε μέρος άγνωστο, κανείς δεν τον βρήκε. Ο μικρότερος έμεινε στη Βυζή και πέθανε και αυτός μαρτυρικά. Τι έχουν τραβήξει τόσοι Άγιοι και τόσοι χριστιανοί και τόσοι σπουδαίοι για την πίστη και το γένος. Να τους ευγνωμονούμε, να τους ευχαριστούμε, να τους παρακαλούμε να μας σκεπάζουν και να μας φρουρούν και να είναι κοντά μας. Πάμε 22 του μηνός Ιανουαρίου, γιορτάζει η μεγάλη αγάπη του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο Απόστολος Τιμόθεος, τον είχε ισόψυχο, τον είχε τον καλύτερο συνεργάτη, τον είχε αγαπημένο και όταν χώριζαν κλαίγανε και κλαίγανε και θυμόντουσαν τα δάκρυα του χωρισμού των. Ήταν από τη Μικρασία, από τα λίστρα της Λικαωνίας, ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο και δεν τον άφησε ποτέ ο Απόστολος Τιμόθεος. Και όταν ήταν στην Έφεσο, είχε έρθει εκεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τόση αγάπη ανεπτύχθη μεταξύ των που χαιρόντουσαν από αυτό και μόνο. Το μεταξύ εξορίστη στην Πάτμο ο Άγιος Ιωάννης Πιδομετιανού 81-96 μετά Χριστόν και ο Τιμόθεος το πλέον από νωρίτερα είχε γίνει επίσκοπος από τον Απόστολο Παύλο στην Έφεσο. Και έκαναν μια γιορτή εκεί στην Έφεσο οι ειδωλολάτρες προς τιμήν του Διονύσου με όρια και μέθη και τόσα άλλα και όρμησαν στον κόσμο μετά οι μεθυσμένοι και σκότωναν ανθρώπους. Τα είδε αυτά ο Άγιος Τιμόθεος, πόνεσε η ψυχή του, σκότωναν το ποιμνιό του και όρμησε προς τα εκεί να τους εμποδίσει και τους ήλεγξε και τους μάλωσε, υπάρχει και καλό μάλωμα. Και εκείνοι τότε δεν κατάλαβαν τίποτα και όρμησαν επάνω και με ρόπαλα τον εφώνευσαν και τον έστειλαν στον Απόστολο Παύλο που τον περίμενε, που είχε μαρτυρήσει στη Ρώμη νωρίτερα. Τόσο σπουδαίος ο Απόστολος Τιμόθεος, με το ελληνικό όνομα Τιμή και Θεός. Ο πατέρας ήταν Έλληνας, η μητέρα του Ιουδαία. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή. Να έχουμε την ευχούλα του. Την ίδια μέρα, 22 Ιανουαρίου, γιορτάζει και ένας πάλι σπουδαίος Άγιος, ο Σωμάρτης της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος ο Σωμάρτης, ο Αναστάσιος, ο Πέρσης. Ο πατέρας ήταν μάγος στην Περσία, τι άλλο να ήταν. Έγινε μάγος και ο Αναστάσιος. Και ακολούθησε τον περσικό στρατό, κατετάγει στο στρατό και ακολουθούσε. Στα 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες πήραν την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψαν τα Άγια προσκυνήματα, πήραν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και πολλούς αιχμαλώτους και πήγαν στην πρωτεύουσά τους στην Περσία. Εκεί όμως ο Τίμιος Σταυρός έκαμε θαύματα, ξεκλείδωνε ψυχές, θεράπευε πεθαμένους, έφερε ειρήνη και νιώθαν όλοι οι αγαθοί τουλάχιστον μια παρουσία αλλιώτικη, μια χαρά μεγάλη, ένα πανηγύρι μυστικό. Και κάποια στιγμή πέταξε κάποιος την κουβέντα και είπε «Ο Θεός των Χριστιανών έφτασε στην Περσία». Και όντως είχε φτάσει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του και έκαμε θαύματα. Τον πήραν οι Πέρσες για να εκδικηθούν τους Χριστιανούς. Αλλά ο Τίμιος Σταυρός πήρε τη δική του εκδίκηση. Τους έκαμε Χριστιανούς και έβαλε Αγίους. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η εκδίκηση του Χριστού. Εκδίκηση σημαίνει πέρα το δίκαιο. Το δίκαιο είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Και να μας δείξει με το δίκαιο, την πόρτα της Βασιλείας που χάσαμε με τους πρωτόπλας που έπεσαν. Έμαθε λοιπόν αυτά Ο Αναστάσιος, τον έλεγε κάπως αλλιώς, δεν μου διαφεύγει το όνομα, έχει σχέση με τους μάγους το πρώην όνομά του, λοιπόν. Και κάποιοι ρώτησε εκεί που ήταν χριστιανός, κρυπτοχριστιανός, δεν τολμούσαν. Ο Χοσρόης δεν άφηνε τους ανθρώπους να πιστέψουν. Και του είπε λίγα λόγια. Εν μεταξύ κίνησε ο στρατός τον Περσών να έρθει στην Κωνσταντινούπολη για αντιπερισπασμό, επειδή ο Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να φέρει τίμιο σταυρό. Στα 626, τότε που έγινε ο Ακάστος Ύμνος, είχε πάει εκεί και ο Αναστάσιος να πολεμήσει. Νικήθηκαν και από την Παναγία οι Πέρσες και οι Άβαροι, πέρασε πολλά χωριά της Μικρασίας και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Αναστάσιος, από το ναό της Αναστάσεως. Πήγε στη Μονή του Αγίου Σάββα, έγινε καλόγυρος και ανέβηκε τόσο ψηλά όσο λίγη κι αυτός. Έβλεπε τους Αγίους, τις τοιχογραφίες, τους μάρτυρες και λέει: πότε θα γίνω και εγώ, Χριστέ μου, μάρτης. Έμαθε το ψαλτήριο απ' έξω. Ποιος το διαβάζει σήμερα και πόλο, μάλλον ποιος το ξέρει απ' έξω. Και δεν μιλούσε την περιστική γλώσσα, γιατί του άρεσε τόσο πολύ η ελληνική που μαγεύτηκε και λέει: αυτή είναι ρε γλώσσα, αυτή του Θεού γλώσσα. Όλα τα άλλα γαυγίσματα που έχουμε εμείς. Και έφυγε λοιπόν από το μοναστήρι και πήγε στη Γεσάρια της Παλαιστίνης, ήταν υπέρσης ακόμη εκεί, ήλεξε τους μάγους και άρχισαν εκεί λοιπόν να τον ταλαιπωρούν, τον υπέβαλα σε μαρτύριο, τον πήγα στην Περσία στον αυτοκράτορα και εκείνος του είπε να αλλάξει και έδωσε μια ομολογία πίστεως εκεί ο Άγιος Αναστάσιος όσο λίγη και ύστερα άρχισαν τα φοβερά βασανιστήρια, τόσο φοβερά λίγοι μάρτυρες τα υπέστησαν. Κι όμως εκείνος έμεινε ακέραιος μέχρι το τέλος. Και τότε όρμησε ένα σιδωρολάτης με το μαχαίρι και του πήρε την κεφαλή και ανέβηκε στον παράδεισο. Και πάμε τώρα στις 23 Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα του εφταημέρου συναξαρίου. Γιορτάζει ένας πολύαθρος Άγιος. Πολύαθρος Άγιος. Στα χρόνια του Διοκλητιανού εμαρτύρησε, τέλος 3ου και αρχές 4ου αιώνος. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κλήμης, επίσκοπος Αγγύρας, που θα πάει σε λίγο ο πρωθυπουργός μας και καλά να είναι, να κάνουν καλό για την πατρίδα, μην μας τα χαλάσουν. Επίσκοπος Αγγύρας, ελληνική πόλη, ο οποίος επί 28 ολόκληρα χρόνια, χωρίς μία στιγμή να πάρει ανάσα, εμαρτυρούσε. Μεταφερόμενος από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από φυλακή σε φυλακή, από βάσανο σε βάσανο. Ούτε μία στιγμή δεν πήρε ανάσα ο Άγιος Κλήμης. Το μετέφεραν σε πολλές και διάφορες πόλεις, σας λέω πολλά, και τέλειωσε και η ώρα, της Μικρασίας και λοιπά, και τον έφεραν στο Διοκλητιανό, στη Ρώμη. Ο Διοκλητιανός και τι δεν του έκαμε, σε τι τον υπέβαλε, τίποτα, ακλόνητος. Και τότε διατάσσει να τον δέσουν για να τον πάνε στην Οικομίδια, στην Ανατολική πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, εκεί να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν. Αυτό δεν μπορούσε ο Διοκλητιανός τίποτα να κάνει. Εν τω μεταξύ, είχε ωφελήσει πάρα πολλούς ο Άγιος Κλήμης. Και ανάμεσά τους ένας σιδωρολάτης που έγινε χριστιανός, ο Αγαθάγγελος. Και όσοι έγιναν χριστιανοί στη φυλακή από τον Κλήμηνα, αποκεφαλίστησα. Γλίδωσε ο Αγαθάγγελος, τρέχει κοντά του, μπαίνει στο καράβι. Παππού του λέει: εγώ θέλω να μείνω μαζί σου. Και ό,τι πάθεις να πάθω. Και πραγματικά γύρισα στη Μικρασία και τι δεν έπαθαν και οι δυο. Και πού δεν πήγαν, σε όλα τα μέρη και κατέληξαν στην Άγκυρα. Εκεί αποκεφάλισαν τον Αγαθάγγελο και τον Άγιο Κλήμεντα για πολύ καιρό ακόμη τον βασάνιζαν. Κάθε μέρα και κάθε ώρα. Πείτε μου εσείς πώς άντεξε ο Άγιος Κλήμης. Γι' αυτό να έχουμε βάσανα και μαρτύρια, ας ενθυμούμεθα και τον Άγιο Κλήμεντα, τον ιερομάρτυρα, τον επίσκοπο Αγγύρας, που εισέκανε τόση υπομονή και υπέφερε τόσα δεινά. Και δύναμη αυτή την έδωκε ποιος άλλος, ο Χριστός μας, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. Ας έχουμε την ευχή και του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλήμεντος, του Μάρτυρος Αγαθαγγέλου, και όσοι έχουν το όνομά του να το χαίρονται και οι γνωστοί και οι υπόλοιποι. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού, περαστικά στο μακαριότό μας που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς και να είμαστε κοντά του ψυχικά και με αγάπη και συντριβή και να έχουμε και τη μαρτυρική του ευχή. Είναι στα χεράκια του Χριστού και εκείνος σας τον κάνει ό,τι θέλει. Εμείς όμως να τον βοηθάμε με την αγάπη και την προσευχή μας. Τα χρειάζεται τόσο πολύ όσο ποτέ άλλο τώρα που είναι σε αυτή τη δύσκολη ώρα στο μεγάλο του Γολγοθά. Λειτουργία, δεν θα κάνουμε την Παρασκευή μεθαύρα, αύριο το πρωί όπως είπαμε και στην αρχή, 5 με 6, Πέμπτη αύριο, 5 με 6 το πρωί, για να γιορτάσουμε και τον Άγιο Αντώνιο αλλά και τον νεομάρτυρα Γεώργιο τον Ενιωαννίνης. Έτσι 5 με 6 το πρωί. Και την άλλη Τετάρτη πρώτο Θεός θα κάνουμε παράκληση και στη συνέχεια το επταήμερο συναξάρι, αυτό που ορίζουμε κάθε φορά. Ας ψάλλουμε τώρα το εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πανδίων με κινδυνών ελεύθερον ακράζωση χερνύμφι ανύμφευτε. Ευχαριστώ τον Ιωχολίτη μας, τον βοηθό του και εσάς όλους. Καλή σας νύχτα, καλή εντάμωση στην άλλη φορά. Χρόνια πολλά. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.